Πάμε λοιπόν στο πιάτο που δίχασε κοινό και κριτικούς. Στο πιάτο το δικό σου, Δημήτρη. Μάλιστα. Τουλάχιστον ό,τι και να συμβεί, ξέρω μέσα μου ότι έχω προσπαθήσει το μέγιστο. Έχω βγάλει αυτό το πιάτο που και το πλήρωσα και το αγάπησα για να το μαγειρέψω. Οπότε είμαι ικανοποιημένος, ό,τι και να μου πούνε. Κοίτα να δεις τι συνέβη στο πιάτο σου. Σιρόπι. Mm-hmm. Πιπεριά φλωρίνης. Πολύ γλυκό. Mm-hmm. Βέβαια, είχες και μια σάλτσα πάρα πολύ καυτερή. Mm. Που εμένα μου άρεσε. Πιστεύω ότι κάνει και το contrast αυτό. Και μετά από αυτό το καυτερό και γλυκό, τρως ένα ντοματίνι, όχι πολύ καλά ξεφλουδισμένο, η αλήθεια είναι. Όλη τη φιλιά. Και με ένα φιλαράκι θυμάρι, έχεις μια έκρηξη γεύσης στο στόμα σου, για μένα πάρα πολύ ωραία. Και μετά τρως την πάπια. Και για μένα χάνονται όλα. Γιατί δεν τέριαζε καθόλου το ντοματίνι έτσι όπως το είχες επεξεργαστεί με την πάπια. Και απορώ και λέω, μα είναι δυνατόν να πόνταρε τόσα πολλά σε αυτό το πιάτο και να του χαλάει τόσο πολύ αυτόν τον πολύ όμορφο κατά τα άλλα μέχρι εκείνη τη στιγμή συνδυασμό γεύσεων. Mm-hmm. Απογοητεύτηκα λίγο γιατί τόσο λάθος λέω γευστικούς κάλικες έχω που δεν κατάλαβα κάτι σωστά. Η πάπια έχει καλό ψήσιμο. Μας έκανε εντύπωση γιατί είχες κάνει δύο ψησίματα σε μία πάπια. Δηλαδή, σε ένα κομμάτι κρέατος έχεις κάνει δύο ψησίματα. Αυτό δηλαδή και τεχνικά, εκτός ότι είναι παράδοξο, είναι και δύσκολο να το κάνεις. Πάμε πίσω και στο δικό σου πιάτο, Γογό. Το πιάτο που μας παρουσίασε σήμερα δεν ήταν για αυτή τη φάση. Και αν ο Δημήτρης δεν είχε κάνει τόσα τεχνικά λάθη, δεν θα μιλούσαμε αυτή τη στιγμή. Ήταν σημαντική η βελτίωση στα ζυμαρικά που μαγείρεψες. Βέβαια, καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιήσεις μια βασική πρώτη ύλη για πρώτη φορά σήμερα. Το κουνέλι. Έχεις αποδείξει λοιπόν εγώ ότι βελτιώνεσαι με έναν περίεργο τρόπο, με το δικό σου τρόπο, πάντα καταφέρνεις και γυρνάς πίσω στο σπίτι. Μπράβο. Τι μπράβο. Είδες που το έλεγα. Κάτσε, ναι. Σου έλεγα, μη προποτεύει τέλος μακάριζε. Είμαι έτσι. Γιατί είχε καταδικαστεί μόνη ότι δεν πρόκειται. Κάτσε να δούμε, δεν ξέρεις. Πάντα βρίσκω τον τρόπο, όχι ότι τον βρήκα και αυτή τη φορά. Ναι, αυτό είπα. Τι θες άλλος. Δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν το βρήκες αυτόν τον τρόπο. Είδες. Δεν το βρήκα αυτή τη φορά τον τρόπο. Όπα. Τι δεν κατάλαβες. Μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα. Εγώ. Αποχωρείς οριστικά από το MasterChef. Δημήτρη, παραμένεις. Οκ. Okay. Άντε, πήγαινε. Να σε φιλήσω. Να τα πούμε και έξω. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ήταν η καλύτερη σου μέρα πάντως, α. Το κατάλαβα. Αλλά θα πήγες καλά. Ευχαριστώ. Αμέ. Ναι, θα πάμε μαζί, σπίτι. Δεύτερη φορά, μαν. Δεύτερη φορά που έχουμε μάθει από το μαν. Μπράβο, ρε. Μπράβο. Εγώ σίγουρα είμαι μέσα. Ναι. Ε, σίγουρα. Μήπως θα έρθει κι αυτή. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ αυτή τη στιγμή, αυτό το αφιερώνω στο Μάριο, ξέρει αυτός. Ναι, Μαρία μου. Ναι. Από εδώ. Ξέρεις. Περιμένουμε τώρα. Κάτσε να... Τι εννοείς? Τι εγώ. Α, τι εννοείς? Τι εγώ. Κάτσε να δούμε. Έβγαλε πόδια. Για όχι. Δεν ξέρεις.